Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλοι μου. Να συμπληρώσω στα όσα είδαμε και είπαμε πριν σε σχέση με τα εγκαίνια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ότι αύριο θα έχουμε και άλλα αποσπάσματα από την πολύ όμορφη αυτή ιστορική στιγμή για το νησί της Καλύμνου. Να ζητήσω και πάλι συγγνώμη, γιατί σίγουρα κάποια ονόματα θα έχω ξεχάσει. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μου ήρθε στο μυαλό ότι ήταν παρόν και ο κύριος Γιώργος Μαύρος, αλλά και ο κύριος Γιάννης Μαγκάκης, όπως και άλλοι. Και επίσης να πω ότι όσες δηλώσεις προλάβαμε δεν τις δείξαμε σήμερα. Δείξαμε κάποιες από αυτές, τις υπόλοιπες θα τις δούμε αύριο. Να πάμε τώρα στη Ρόδο και στο σημαντικό αυτό θέμα που έχει να κάνει με την άτυχη φοιτήτρια που οδηγήθηκε το πρωί σήμερα στην τελευταία της κατοικία. Έχουμε όμως την Πέγγι Ντόκου να μας πει περισσότερα. Πέγγι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ πια που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης μετά την άγρια δολοφονία της άτυχης 29χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ελένης Τοπαλίδου, η κηδεία της οποίας έγινε σήμερα σε κλίμα Οδύνης στη γενέτειρά της στο Διδημότυχο. Σήμερα το πρωί στις 8.30 οι δύο κατηγορούμενοι προσήχθησαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, στον 29χρονο Ροδίτη και τον 19χρονο Αλλοδαπό αλβανικής καταγωγής, γνωστοποιήθηκαν από τον Εισαγγελέα οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στην ανακρίτρια Ρόδου, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, για να προετοιμάσουν δηλαδή τις απολογίες τους. Σημειώνεται ότι χθες εκδόθηκαν και εντάλματα συλλήψεως σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς ο εντοπισμός τους έγινε εκτός ορίων του αυτοφόρου. Ο ένας τώρα επιδιώκει να επιρρύψει όμως τις ευθύνες των άλλων για τα όσα υποστήριξαν προφορικά και άρχισαν να αλληλοανερούνται. Αυτό το λέμε τώρα, Ειρήνη, γιατί έγινε πρώτα η κυρία ανάκριση στο λιμεναρχείο χωρίς την παρουσία των δικηγόρων και μετά πλέον, δηλαδή τη Δευτέρα εμφανίστηκαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι υπεράσπισης και είπαν ότι ζητήσαν προθεσμία για να απολογηθούν κλπ. Ωστόσο έχουν ασκηθεί οι ποινικές διώξεις, οι δύο δράστες οδηγήθηκαν σιδηροδέσμοι μάλιστα στα γραφεία της σήμανσης της υποδιεύθυνσης ασφαλείας. Και βεβαίως τα μέτρα προστασίας που έχουν λάβει οι αρχές είναι δρακόντια, διότι εδώ και δύο μέρες έξω από το λιμεναρχείο της Ρόδου, από νωρίς το πρωί, έχει συγκεντρωθεί πολλής κόσμος και ορισμένοι απειλούσαν να τους λιντσάρουν εάν τους δουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι γινόταν. Χθες δραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο σπίτι που έχει στους Πεύκους ο 29χρονος Ροδίτης και βεβαίως να πούμε ότι παρά τα όλα αυτά που έχουν γίνει, ο εισαγγελέας πλημελιωδικών προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων. Να σας πούμε συγκεκριμένα πώς είναι οι ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για βιασμό από κοινού. Και παρέπεμψε βεβαίως τη δικογραφία στην αναπληρώτρια ανακρίτρια. Σήμερα πήραν και. Ναι, ολοκλήρωσε και να σου κάνω μια ερώτηση μετά. Ναι, σήμερα πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Μίλησαν πάλι οι συνήγοροι υπεράσπισης. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 19χρονου αλβανικής καταγωγής είναι ο κύριος Τέλιος Κουτζής και του 29χρονου Ροδίτη από τη Λίνδο είναι ο κύριος Άκης Δημητριάδης. Μάλιστα. Πέγγι μου, από πλευράς του ιατροδικαστή, τι δηλώσεις έχουμε, τι είπε? Λοιπόν, ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι δεν τη σκότωσαν την κοπέλα στο σπίτι, αλλά απλά εκεί την χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Εάν την πήγαιναν στο νοσοκομείο, τελικά θα ζούσε, δηλαδή θα είχε σωθεί. Η νεαρή φοιτήτρια βρήκε αυτόν τον τραγικό θάνατο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή πάντοτε, όχι εκεί, αλλά από πνιγμό, δηλαδή από το τι, επακολούθησε. Επακολούθησε, από, πολύ σωστά. Ναι, γιατί τα χτυπήματα ήταν πολύ βαριά μεν στο πρόσωπο, αλλά έχασε τις αισθήσεις της, φώναζε βοήθεια, σύμφωνα τουλάχιστον σου λέω, πάντοτε επικαλούμε πληροφορίες, έτσι. Και φέρεται να έχει χτυπηθεί στο πρόσωπο με σίδερο, το σίδερο του σιδερώματος. Ήταν αιμόφυρτη, βαριά τραυματισμένη, τη μετέφεραν για να την πετάξουν από τον κρεμό, σε μια πολύ δύσβατη περιοχή της Ρόδου που ονομάζεται Πεύκη, και ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό. Όμως ο ιατροδικαστής σήμερα είπε ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί. Μάλιστα. Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς μένουμε στο ίδιο θέμα. Να πούμε ότι στην τελευταία της κατοικία, λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης η 21χρονη φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη, η οποία δολοφονήθηκε άγρια στη Ρόδο. Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο Δημότυχο για να πούν το τελευταίο αντίο στο γελαστό κορίτσι, όπως λένε όλοι. Στο πλευρό της άτυχης οικογένειας ήταν εκατοντάδες κόσμου που γνώριζε την φοιτήτρια. Τραγικές φιγούρες, βέβαια, οι γονείς της άτυχης κοπέλας, αλλά και ο μικρότερος αδελφός της. Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται, να πούμε, για την δολοφονία της 21χρονης, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, όπως μας είπε και η Πέγκι Ντόκου, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και την ερχόμενη Παρασκευή. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα και θέμα τώρα, φίλοι μου. Να πούμε ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Δημήτρης Κρεμαστινός, έδωσε συνέντευξη στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM και στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο. Στη συνέντευξη απάντησε σε ερωτήσεις για τις επερχόμενες εκλογές, για τις ευθύνες που υπάρχουν, πολιτικές και όχι μόνο, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, για την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, όπως είπε, την παραπληροφόρηση των πολιτών και για την παροχολογία εκεί που θα έπρεπε να έχουμε ανάπτυξη. Πάμε να ακούσουμε. Άρα δηλαδή από τα σενάρια των εκλογών που διακινεί που σκέφτεται γύρω από αυτά το Μέγαρο Μαξίμου, εσείς σε ποιο τίνετε να καταλήξετε, ότι θα έχουμε εκλογές το Μάρτιο το αργότερο ή το Μάιο ή τον Οκτώβριο? Εκλογές όλοι ξέρουμε ότι η τετραετία κλείνει ουσιαστικά τον Οκτώβριο. Ναι. Είναι λίγο απίθανο να δεχθεί κανένας ότι θα εξαντληθεί η τετραετία, διότι προηγούνται οι ευρωεκλογές που είναι ουσιαστικά γενικές εκλογές. Οπότε ό,τι αποφασιστεί εκεί περίπου το ίδιο ή το χειρότερο θα συμβεί τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση. Και θα συμβεί, δεν έχει λόγο να πάει στον Οκτώβριο. Δεν περιμένει δηλαδή κάτι και καλύτερο από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο να αλλάξει. Θα κερδίσει 5 μήνες. Συμφωνώ, να μπαίνει το καλοκαίρι στη μέση. Οπότε δεν νομίζω ότι περιμένει από εκεί να έχει μεγάλη, με την παράταση της εκλογικής περίοδου, να έχει κέρδος, αν θέλει, το πολιτικό. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εγώ. Κατά συνέπεια, η μόνη εναλλακτική. Μα η συζήτηση, κύριε Κρεμαστινέ, δεν είναι αν θα έχει κέρδος, αλλά το αν θα έχει ζημιά. Εδώ είναι το κουμπί. Αυτό λέω. Άμα δεν θα έχει κέρδος, θα έχει ζημιά. Θα έχει ζημιά. Οπότε, εκ των πραγμάτων, η μόνη περίπτωση να γίνουν 1η Μαΐου εκλογές είναι να μην προκύψει η συμφωνία των Πρεσπών, είτε αν θέλετε ενεργητικά είτε παθητικά. Δηλαδή, εάν θέλει η κυβέρνηση να πει ότι δεν μπορεί να στηριχθεί σε μεμονωμένους βουλευτές όταν δεν έχει ουσιαστικά στήριξη από την συγκυβερνήτη της, αλλά μπορεί να προσφύγει στις εκλογές άνετα. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα πάρω απόφαση με βάση 2-3 βουλευτές. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας έχει δεσμευτεί ρητά στον ευρωπαϊκό παράγοντα και στον αμερικανικό παράγοντα, τα λέω έτσι σεμνά, ότι θα εγκρίνει τη συμφωνία των Πρεσπών αυτή η Βουλή. Ναι, υπό την προϋπόθεση όμως θα έχει την πλειοψηφία, έτσι. Ναι, και έχει πει σε όλους τους τόνους ότι έχουμε πλειοψηφία. Δηλαδή λέτε ότι ούτε αυτό θα καταφέρει να υλοποιήσει? Αυτό δεν είναι δεδομένο ότι έχει πλειοψηφία. Υποθέτει ότι έχει πλειοψηφία. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να... Μα υπάρχουν πρόθυμοι που το έχουν δηλώσει ότι είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και από το ποτάμι και από άλλους ανεξάρτητους. Να έχουν 151, δηλαδή το ποτάμι θα ψηφίσει ολόκληρο το ποτάμι. Είναι και οι ανεξάρτητοι βουλευτές μερικοί, μεμονωμένοι. Είναι όλοι οι ανεξάρτητοι που θα ψηφίσουν. Ναι. Εκεί έχουν. Αυτή τη στιγμή είναι οριακό το αποτέλεσμα. Οπότε την τελευταία στιγμή μπορεί είτε θετικό είτε αρνητικό να προκύψει οτιδήποτε. Καταλάβατε. Ναι. Και αν αμφισβητώ την πρόθεση και την διάθεση του Πρωθυπουργού, αλλά άλλο είναι η πρόθεση και η διάθεση, και άλλο είναι η ετοιμιγωρία της αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής. Ναι. Βέβαια, σε αυτές τις εκλογές περισσότερο πρέπει να έχουμε το νου μας, νομίζω, στο τι θα γίνει μετά τις εκλογές, για να μπορέσουμε να καθορίσουμε μια τακτική. Μετά τις εκλογές είναι πολύ δύσκολο το τοπίο, διότι απλούστατα έχουμε αποδείξει όλοι, δηλαδή οι Έλληνες, ότι δεν έχουμε τη σοφία, όχι των Πορτογάλων, των Ιρλανδών ή των Ιταλών, αλλά ούτε καν των αδελφών μας στην Κυπρίο. Διότι εάν είχαμε καταλάβει ότι το ΔΝΤ δεν είναι απέτηση του
Γιώργου του Παπανδρέου αλλά της κυρίας Μέρκελ, πράγμα το οποίο διαχρονικά αποδείχθηκε. Εάν είχαμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από το να δανειστούμε με τον τρόπο που δανειστήκαμε, δηλαδή με τα μνημόνια, θα είχαμε εφαρμόσει το πρώτο μνημόνιο και δεν θα είχαμε ούτε PSI του δεύτερου μνημονίου, ούτε capital controls του τρίτου μνημονίου, ούτε υπερταμείο για 100 χρόνια, τίποτα δεν είχαμε πράγματα. Θα είχαμε εφαρμόσει απλώς το πρώτο μνημόνιο. Είμαστε σοφοί λοιπόν, σαν λαός όλοι μας. Δεν είμαστε. Και τώρα ακόμα το ίδιο λέμε. Διότι όλοι μιλάμε για την ανάπτυξη, αλλά δεν διασφαλίζονται οι όροι της ανάπτυξης. Εάν είχαμε ανάπτυξη από το πρώτο μνημόνιο, δεν θα είχαμε τίποτα από αυτά τα δεινά που έχουμε. Κινδυνεύουν οι συντάξεις. Διότι βλέπετε ότι δεν παίρνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση τον νόμο πίσω. Τον νόμο τον αφήνει έτσι, τον αέρα. Να. Κινδυνεύουν λοιπόν οι συντάξεις. Θα γλιτώσουν φέτος το χρόνο ή θα γίνει πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν κινδυνεύουν οι συντάξεις να αφήνουν. Κινδυνεύουν τα πάντα και δεν διαφέρεται ανάπτυξη. Γιατί τι ανάπτυξη μπορεί να γίνει όταν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν? Είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη σε μια χώρα όταν ο τραπεζικός τομέας αδυνατεί να δανείσει, δηλαδή να δώσει λεφτά για να γίνουν επενδύσεις? Πώς θα γίνουν αυτά? Αλλά βλέπετε ότι δεν γίνονται και συζητήσεις ούτε στη Βουλή, ούτε σε εσάς τους δημοσιογράφους, ούτε σε εσάς. Υπάρχει μια ποδοσφαιροποίηση της δημόσιας ζωής με συνθήματα κτλ. Και βεβαίως το μέλλον δεν προγονίζεται ωραίο. Τίποτα καλό. Αυτό είναι πάντως μια οπτική η οποία έχει, πώς να πω, έχει συνέπεια από την αρχή ως το τέλος, αν τα βλέπεις τα πράγματα από την πλευρά των πολιτικών. Γιατί αν τα βλέπεις από την πλευρά του πολίτη, δεν μπορώ να έχω ως απλός πολίτης εμπιστοσύνη σε αυτό το σύστημα που προεκλογικά μου λέει άσπρο και μετά μου κάνει μαύρο. Μετά τις εκλογές μου κουνάει το δάχτυλο και μου λέει δεν ψήφισες καλά, έπρεπε να ψηφίσεις όπως σου είπα εγώ. Κοιτάξτε. Όταν λέω όλοι μας, δεν εννοώ ότι εξαιρούνται. Είπα όλοι μας είναι οι πολιτικοί, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι ο λαός. Αυτό σημαίνει το όνομα. Ναι, αλλά η λαϊκή εντολή είναι, ας πούμε, εναντίον των μνημονίων και οι πολιτικοί που ακολουθούν στη σειρά Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και, μάλλον Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπέρ των μνημονίων. Γιατί αν παίρνετε εντολές από τη Μέρκελ, όπως το είπατε και εσείς καθαρά, δεν ήταν επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά ήταν επιλογή της Μέρκελ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πηγαίνει να σας ψηφίσει η Μέρκελ. Κατεβείτε στη Γερμανία που θα κατέβει ο Βαρουφάκης. Ωραία, αυτό λέω και εγώ. Ότι δηλαδή ο λαός αυτός παραπληροφορείται από εσάς τους δημοσιογράφους, ναι, ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Και όταν ακούω εγώ ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, δεν θα ακολουθήσω τον μονόδρομο. Αυτό το κάνετε. Μα δεν ισχυρίστηκα προεκλογικά ο δημοσιογράφος ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Το ισχυρίστηκε ο Σαμαράς και ψηφίστηκε. Το ισχυρίστηκε το Πασόκ αρχικά και καταψηφίστηκε μετά. Και το ψηφίστηκε και το ισχυρίστηκε και ο Τσίπρας. Δεν το ισχυρίστηκε. Αλλά αν είχαμε πραγματικά δημοσιογραφία, ναι, θα έπρεπε τα μεγάλα συγκροτήματα. Εντάξει, αυτό που λέτε, ναι. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί αυτό πράγματι είναι αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Βεβαίως, έτσι είναι. Εδώ βγαίνει ένα δημοσιογράφη και κάνει συνέχεια εκπομπό να στο πούμε ότι υπάρχουν λεφτά στην Κίνα, στη Ρωσία και μας περιμένουν και τα βράδια και ιστορίες για αγρίους να μην. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ο κόσμος τι φταίει όταν ακούει τέτοια? Ο κόσμος είναι πάντα υποψιασμένος, σου λέει κάτι γίνεται, δεν παίρνουν τα λεφτά και θέλουν να ξεπουλήσουν τη χώρα. Δεν ήταν έτσι. Και απεδείχθηκε από τα τρία μνημόνια και το τέταρτο που το λοιπόν, που τρέχει τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να γίνει μια, αν θέλετε, αυτοκριτική των πάντων, αρχή γενομένου θέλετε από τους πολιτικούς, μετά οι δημοσιογράφοι, και μετά ο κόσμος φυσικά. Αλλά ο κόσμος έχει λιγότερη ευθύνη. Εδώ θα το πω και εγώ, παρότι δεν είμαι από αυτούς που χαϊδεύουν τα αυτιά του κόσμου, αλλά έχει λιγότερη ευθύνη, διότι καθοδηγείται κακά τα ψέματα. Πριν συνεχίσουμε, καλή μου φίλη, να σας πούμε ότι επικοινώνησε μια τηλεθεάτρια, η κυρία Καλλιδόνη, και μας λέει ότι ο δρόμος προς Παλιόνισο με την κακοκαιρία έχει πολλές ζημιές και να είναι προσεκτική η οδηγή. Θα κάνουμε και εμείς κάποιες επαφές, βέβαια, αφού περάσουν οι μέρες αυτές οι δύσκολες των εγγενείων με τη Δημοτική Αρχή. Πιστεύουμε πως θα είναι ενημερωμένοι, αλλιώς να τους ενημερώσουμε να τακτοποιηθεί εκεί το θέμα. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την κυρία Καλλιδόνη και να προχωρήσουμε στην... Έχουμε χρόνο, Γαβρίλη, για κάποιο άλλο θέμα? Διαφημίσεις, οκ. Διαφημίσεις.